Γεια σας. Σήμερα θα δούμε το εξής. Συμβαίνει πολύ συχνά στα πλυντήρια μας να μην μπορεί να τραβάει το υγρό σαπούνι ή να παραμένει νερό, όπως φαίνεται εδώ πέρα στη θήκη. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει συνήθως μετά από κάποια χρήση του πλυντηρίου και θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε για να λύσετε πιθανόν το πρόβλημα. Καταρχάς θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη θήκη. Συνήθως οι θήκες έχουν εδώ ένα σημείο το οποίο το πατάμε ελαφρώς και βγαίνει μετά το... Η θήκη βλέπετε εδώ έχει το αυτάκι, πιέζοντας λίγο προς τα κάτω βγαίνει, δεν θέλει δύναμη. Και ας το δούμε τώρα λίγο καλύτερα. Ουσιαστικά το υγρό εισέρχεται εδώ πάνω σε ένα... σε μια υποδοχή και μετά φεύγει προς τα κάτω. Αυτό θα πρέπει να το καθαρίσουμε πολύ καλά, γιατί εκεί δημιουργούνται κάποια υπολείμματα και ουσιαστικά δεν μπορεί πλέον να φεύγει το υγρό. Όπως βλέπετε, απλά το τράβηξα προς τα πάνω και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει πολλές ακαθαρσίες και ειδικά εδώ μέσα, αυτό το σημείο εδώ μέσα. Σας το δείξω. Εδώ μέσα πρέπει να είναι πολύ καθαρό, όπως και εδώ. Οπότε θα καθαρίσουμε αυτά τα δύο. Θα τα καθαρίσουμε πολύ καλά και θα λυθεί πολύ πιθανό το πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε τώρα το πρώτο κομμάτι που καθαρίσαμε. Βλέπετε, καμία σχέση με το πως το βάλαμε, είναι πεντακάθαρο. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο μέρος, αυτό εδώ δηλαδή, και θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση εδώ στην τρυπίτσα, που από εκεί ουσιαστικά φεύγει το νερό, όπως και το σημείο εδώ, όπως φεύγει από την τρύπα, από εκεί φεύγει και προχωράει από εδώ. Αυτό το σημείο λοιπόν θα καθαρίσουμε πολύ καλά και θα έχουμε λύσει κατά 99,9% το πρόβλημα. Ελπίζω λοιπόν να σας βοηθήσει το βίντεο και να δείτε αποτελέσματα. Και αν θέλετε αφήστε και ένα σχόλιο έτσι από περιέργεια να δω αν πραγματικά σας έλυσε το θέμα. Εδώ βλέπουμε και το δεύτερο κομμάτι, πεντακάθαρο πλέον. Ξανακουμπώνουμε το πλαστικό πάνω. Βλέπετε ότι είναι απλά τοποθετημένο στο συγκεκριμένο πλυντήριο. Πάνω κάτω μοιάζουν όλα τα συστήματα μεταξύ τους και ξανακουμπώνουμε στο πλυντήριο μας. Εδώ θέλει λίγο προσοχή και όχι δύναμη. Αυτό είναι. Οπότε κάντε το και αφήστε ένα μήνυμα, ενημερώστε να δούμε αν πετύχατε το αποτέλεσμα, δηλαδή να τραβάει πλέον πάλι το υγρό. Να είστε καλά και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.